Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα δύο φωτόμετρα μικροτιτλοδότησης που διαθέτει το εργαστήριο βιοχημίας. Και θα δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε μία στοιχειώδη ρύθμιση για να κάνουμε έναν προσδιορισμό, όπως και τον τρόπο τοποθέτησης της πλάκας μικροτιτλοδότησης και της τελικής μέτρησης. Το σημείο όπου τοποθετείται η πλάκα βρίσκεται εδώ και όταν ένα φωτόμετρο δεν έχει ορισμένη θέση για τον προσανατολισμό της πλάκας, τότε λογικά τοποθετείται με την θέση, με το πηγαδάκι ένα α στην επάνω δεξιά γωνία. Ξέρουμε ότι, ή υπενθυμίζουμε ας πούμε, ότι οι πλάκες μικροτιτλοδότησης είναι αριθμημένες και έχουμε εδώ πέρα αρρύθμιση, δεν ξέρω πόσο φαίνεται, και πάλι 1, 2, 3, 4 έως και 12 και έχουμε εδώ γράμματα από το A στην πρώτη σειρά, δηλαδή έχουμε γράμματα στις σειρές και νούμερα στις στήλες, από το A στην πρώτη σειρά, B, C, D, E, F, G και H στην τελευταία. Λοιπόν, θα το τοποθετήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το ένα A επάνω, οπότε τοποθετούμε την πλάκα στην ειδική θέση, προσέχουμε να μπει σωστά και να κουμπώσει. Βλέπουμε ότι το όργανο μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προγράμματά του ή μέσω του program και να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ή να εφαρμόσουμε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας εδώ το program και πάλι μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προγράμματα που είναι προαποθηκευμένα και πατώντας το edit αν θέλουμε να το τροποποιήσουμε ή να πατήσουμε το new για να φτιάξουμε ένα καινούριο. Ας πούμε ότι πατάμε το new. Μας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσουμε το πρόγραμμα. Πατώντας εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω ένα όνομα. Εγώ απλώς θα βάλω ένα γράμμα τώρα στην θέση του ονόματος. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, D, δεν μας πειράζει, okay. Και έχω τη δυνατότητα να επιλέξω μήκος κύματος, αλλά θα επιλέξω από τα προαποθηκευμένα μήκη κύματος, δηλαδή από τα φίλτρα που διαθέτει το όργανο. Παραδείγματος χάρη 692. Και θα επιλέξω και δευτερεύον μήκος κύματος, εάν θέλω, αυτό σωστό όπως είπαμε είναι, να το έχουμε στο NaN, γιατί είναι ένα μήκος κύματος, η απορρόφηση στο μήκος κύματος αυτό αφαιρείται από την απορρόφηση στο κύριο μήκος κύματος και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε παρεμποδίσεις λόγω της ύπαρξης μιας άλλης ουσίας, θολερότητας, ατελειών στον πυθμένα του πηγαδιού κτλ. Όταν όμως υπάρχει ένα τέτοιο μήκος κύματος που ενδείκνυται και προτείνεται από τη μέθοδο. Μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα μας δώσει απορρόφηση στο αν τελικό αποτέλεσμα ή θα κάνουμε και κάποιον άλλον, κάποια άλλη επεξεργασία του αποτελέσματος και πηγαίνοντας παρακάτω, αν θα έχουμε διπλά δείγματα, διπλά τυφλά κτλ. Και πηγαίνοντας παρακάτω, εάν θέλουμε, εάν το χρησιμοποιούμε για διαγνωστικούς σκοπούς και θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τα δείγματά μας ανάλογα με την απορρόφησή τους σαν θετικά ή αρνητικά, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και αυτό για να μας δώσει ένα πρώτο χαρακτηρισμό των δειγμάτων μόνο από την απορρόφηση.
Εγώ πατάω τώρα cancel, γιατί δεν με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω, να δημιουργήσω μία τέτοια μέθοδο και exit. Και θα πάω στο τεστ για να εφαρμόσω μία μέθοδο από τις προαποθηκευμένες. Θα περιμένω μέχρι να κάνει τους ελέγχους του και μετά θα μου δώσει το δικαίωμα επιλογής. Τώρα, αφού έκανε τον έλεγχό του, μας έδωσε την δυνατότητα να επιλέξουμε μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν τη μέτρηση θα την κάνει κατά σειρά, δηλαδή από τα Wells 1 έως 12, ή αναστείλει από τα A έως 8. Εμείς έτσι τοποθετούμε τα δείγματά μας και με αυτή τη σειρά θέλουμε να μετρηθούν ένα A έως 8 και έτσι το επιλέγουμε. Και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θα κάνει ανάδευση των δειγμάτων πριν τη μέτρηση καθόλου, αργά, πιο γρήγορα ή ακόμη πιο γρήγορα. Και αν είχαμε επιλέξει, αν επιλέξουμε κάτι από αυτά, μπορούμε να ορίσουμε και για πόσα δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θέλω ανάμειξη και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα, μπορούμε να καταρχήν μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προαποθηκευμένα που έχουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα δύο φωτόμετρα μικροτυκλοδότησης ή αλλιώς ELISA readers του εργαστηρίου βιοχημίας και θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης, τουλάχιστον μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με αυτό. Βλέπουμε ότι το όργανο μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προγράμματά του ή μέσω του πρόγραμμα και να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ή να εφαρμόσουμε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας εδώ το πρόγραμμα και πάλι μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προγράμματα που είναι προαποθηκευμένα και πατώντας το edit αν θέλουμε να το τροποποιήσουμε ή να πατήσουμε το new για να φτιάξουμε ένα καινούριο. Ας πούμε ότι πατάμε το new. Μας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσουμε το πρόγραμμα. Πατώντας εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω ένα όνομα. Εγώ απλώς θα βάλω ένα γράμμα τώρα στην θέση του ονόματος. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, D, δεν μας πειράζει, okay. Και έχω τη δυνατότητα να επιλέξω μήκος κύματος, αλλά θα επιλέξω από τα προαποθηκευμένα μήκη κύματος, δηλαδή από τα φίλτρα που διαθέτει το όργανο, και θα επιλέξω και δευτερεύον μήκος κύματος, εάν θέλω, αυτό σωστό όπως είπαμε είναι, να το έχουμε στο NaN, γιατί είναι ένα μήκος κύματος, η απορρόφηση στο μήκος κύματος αυτό αφαιρείται από την απορρόφηση στο κύριο μήκος κύματος και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε παρεμποδίσεις λόγω της ύπαρξης μιας άλλης ουσίας, θολερότητας, ατελειών στον πυθμένα του πηγαδιού κτλ. Όταν όμως υπάρχει ένα τέτοιο μήκος κύματος που ενδείκνυται και
προτείνατε από τη μέθοδο. Μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα μας δώσει απορρόφηση στο τελικό αποτέλεσμα ή θα κάνουμε και κάποιον άλλον, κάποια άλλη επεξεργασία του αποτελέσματος, και πηγαίνοντας παρακάτω, αν θα έχουμε διπλά δείγματα, διπλά τυφλά κτλ. Και πηγαίνοντας παρακάτω, εάν θέλουμε, εάν το χρησιμοποιούμε για διαγνωστικούς σκοπούς και θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τα δείγματά μας ανάλογα με την απορρόφησή τους σαν θετικά, θετικά ή αρνητικά, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και αυτό για να μας δώσει ένα πρώτο χαρακτηρισμό των δειγμάτων μόνο από την απορρόφηση. Εγώ πατάω τώρα cancel, γιατί δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω μία τέτοια μέθοδο, και exit, και θα πάω στο test για να εφαρμόσω μία μέθοδο από τις προαποθηκευμένες. Θα περιμένω μέχρι να κάνει τους ελέγχους του και μετά θα μου δώσει το δικαίωμα επιλογής. Τώρα, αφού έκανε τον έλεγχό του, μας έδωσε την δυνατότητα να επιλέξουμε μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν τη μέτρηση θα την κάνει κατά σειρά, δηλαδή από τα Wells 1 έως 12, ή αναστείλει από τα A έως 8. Εμείς έτσι τοποθετούμε τα δείγματά μας και με αυτή τη σειρά θέλουμε να μετρηθούν ένα A έως 8 και έτσι το επιλέγουμε. Και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θα κάνει ανάδευση των δειγμάτων πριν τη μέτρηση, καθόλου, αργά, πιο γρήγορα ή ακόμη πιο γρήγορα, και αν είχαμε επιλέξει, αν επιλέξουμε κάτι από αυτά, μπορούμε να ορίσουμε και για πόσα δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θέλω ανάμειξη και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα δύο φωτόμετρα μικροτυκλοδότησης ή αλλιώς ELISA readers του εργαστηρίου βιοχημίας, και θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης, τουλάχιστον μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με αυτό. Βλέπουμε ότι το όργανο μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προγράμματά του ή μέσω του program και να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ή να εφαρμόσουμε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας εδώ το program, και πάλι μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προγράμματα που είναι προαποθηκευμένα, και πατώντας το edit αν θέλουμε να το τροποποιήσουμε ή να πατήσουμε το new για να φτιάξουμε ένα καινούριο. Ας πούμε ότι πατάμε το new. Μας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσουμε το πρόγραμμα. Πατώντας εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω ένα όνομα. Εγώ απλώς θα βάλω ένα γράμμα τώρα στην θέση του ονόματος. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, D, δεν μας πειράζει, okay. Και έχω τη δυνατότητα να επιλέξω μήκος κύματος, αλλά θα επιλέξω από τα προαποθηκευμένα μήκη κύματος, δηλαδή από τα φίλτρα που διαθέτει το όργανο. Παραδείγματος χάρη 692. Και θα επιλέξω και δευτερεύον μήκος κύματος, εάν θέλω, αυτό σωστό όπως είπαμε είναι, να το έχουμε στο NaN, γιατί είναι ένα μήκος κύματος, η απορρόφηση στο μήκος κύματος αυτό αφαιρείται από την απορρόφηση στο κύριο μήκος κύματος και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε
παρεμποδίσεις λόγω μιας, της ύπαρξης μιας άλλης ουσίας, θολερότητας, ατελειών στο πυθμένα του πηγαδιού κτλ. Όταν όμως υπάρχει ένα τέτοιο μήκος κύματος που ενδείκνυται και προτείνεται από τη μέθοδο. Μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα μας δώσει απορρόφηση στο αν τελικό αποτέλεσμα ή θα κάνουμε και κάποιον άλλον, κάποια άλλη επεξεργασία του αποτελέσματος, και πηγαίνοντας παρακάτω, αν θα έχουμε διπλά δείγματα, διπλά τυφλά κτλ. Και πηγαίνοντας παρακάτω, εάν θέλουμε, εάν το χρησιμοποιούμε για διαγνωστικούς σκοπούς και θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τα δείγματά μας ανάλογα με την απορρόφησή τους σαν θετικά, θετικά ή αρνητικά, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και αυτό για να μας δώσει ένα πρώτο χαρακτηρισμό των δειγμάτων μόνο από την απορρόφηση. Εγώ πατάω τώρα cancel, γιατί δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω μία τέτοια μέθοδο, και exit, και θα πάω στο τεστ για να εφαρμόσω μία μέθοδο από τις προαποθηκευμένες. Θα περιμένω μέχρι να κάνει τους ελέγχους του και μετά θα μου δώσει το δικαίωμα επιλογής. Τώρα, αφού έκανε τον έλεγχό του, μας έδωσε την δυνατότητα να επιλέξουμε μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν τη μέτρηση θα την κάνει κατά σειρά, δηλαδή από τα Wells 1 έως 12, ή αναστείλει από τα A έως 8. Εμείς έτσι τοποθετούμε τα δείγματά μας και με αυτή τη σειρά θέλουμε να μετρηθούν, A έως 8, και έτσι το επιλέγουμε. Και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θα κάνει ανάδευση των δειγμάτων πριν τη μέτρηση, καθόλου, αργά, πιο γρήγορα ή ακόμη πιο γρήγορα, και αν επιλέξουμε κάτι από αυτά, μπορούμε να ορίσουμε και για πόσα δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θέλω ανάμειξη και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα, καταρχήν μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προαποθηκευμένα που έχουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα δύο φωτόμετρα μικροτυκλοδότησης, ή αλλιώς ELISA readers, του εργαστηρίου βιοχημίας, και θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα μέτρησης, τουλάχιστον μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με αυτό. Βλέπουμε ότι το όργανο μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προγράμματά του ή μέσω του πρόγραμμα και να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ή να εφαρμόσουμε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας εδώ το πρόγραμμα, και πάλι μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προγράμματα που είναι προαποθηκευμένα, και πατώντας το edit αν θέλουμε να το τροποποιήσουμε ή να πατήσουμε το new για να φτιάξουμε ένα καινούριο. Ας πούμε ότι πατάμε το new. Μας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσουμε το πρόγραμμα. Πατώντας εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω ένα όνομα. Εγώ απλώς θα βάλω ένα γράμμα τώρα στην θέση του ονόματος. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ,
ντι. Α, ντι, δεν μας πειράζει. Okay. Και έχω τη δυνατότητα να επιλέξω μήκος κύματος, αλλά θα επιλέξω από τα προαποθηκευμένα μήκη κύματος, δηλαδή από τα φίλτρα που διαθέτει το όργανο, και θα επιλέξω και δευτερεύον μήκος κύματος, εάν θέλω, αυτό σωστό όπως είπαμε είναι, να το έχουμε στον αν, γιατί είναι ένα μήκος κύματος, η απορρόφηση στο μήκος κύματος αυτό αφαιρείται από την απορρόφηση στο κύριο μήκος κύματος και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε παρεμποδίσεις λόγω μιας, της ύπαρξης μιας άλλης ουσίας, θολερότητας, ατελειών στον πυθμένα του πηγαδιού κτλ. Όταν όμως υπάρχει ένα τέτοιο μήκος κύματος που ενδείκνυται και προτείνεται από τη μέθοδο. Μπορούμε να επιλέξουμε εάν θα μας δώσει απορρόφηση στο τελικό αποτέλεσμα ή θα κάνουμε και κάποιον άλλον, κάποια άλλη επεξεργασία του αποτελέσματος, και πηγαίνοντας παρακάτω, αν θα έχουμε διπλά δείγματα, διπλά τυφλά κτλ. Και πηγαίνοντας παρακάτω, εάν θέλουμε, εάν το χρησιμοποιούμε για διαγνωστικούς σκοπούς και θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τα δείγματά μας ανάλογα με την απορρόφησή τους σαν θετικά, θετικά ή αρνητικά, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και αυτό για να μας δώσει ένα πρώτο χαρακτηρισμό των δειγμάτων μόνο από την απορρόφηση. Εγώ πατάω τώρα cancel, γιατί δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω μία τέτοια μέθοδο, και exit, και θα πάω στο τεστ για να εφαρμόσω μία μέθοδο από τις προαποθηκευμένες. Θα περιμένω μέχρι να κάνει τους ελέγχους του και μετά θα μου δώσει το δικαίωμα επιλογής. Τώρα, αφού έκανε τον έλεγχό του, μας έδωσε την δυνατότητα να επιλέξουμε μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν τη μέτρηση θα την κάνει κατά σειρά, δηλαδή από τα Wells 1 έως 12, ή αναστείλει από τα A έως 8. Εμείς έτσι τοποθετούμε τα δείγματά μας και με αυτή τη σειρά θέλουμε να μετρηθούν ένα A έως 8 και έτσι το επιλέγουμε. Και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θα κάνει ανάδευση των δειγμάτων πριν τη μέτρηση, καθόλου, αργά, πιο γρήγορα ή ακόμη πιο γρήγορα, και αν είχαμε επιλέξει, αν επιλέξουμε κάτι από αυτά, μπορούμε να ορίσουμε και για πόσα δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θέλω ανάμειξη και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα, μπορούμε να καταρχήν μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προαποθηκευμένα που έχουμε. Λοιπόν, άμα πάω στο PC Program Selection, μπορώ να διαλέξω ένα test program. Εγώ διαλέγω το Burette στη συγκεκριμένη περίπτωση και πατάω OK. Αφού έχω επιλέξει πρόγραμμα, μπορώ να μαρκάρω τις θέσεις, τα πηγαδάκια, στα οποία έχω τοποθετήσει δείγμα και θέλω να μετρηθούν. Μαρκάρω λοιπόν τα πηγαδάκια μου και μετά πατάω Start για να ξεκινήσει. Παίρνει λοιπόν μέσα την πλάκα
για να τη μετρήσει. Ήδη μου έχει δώσει αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχω κάποια αποτελέσματα με μέγιστο το 0451. Μπορώ λοιπόν τώρα να του ζητήσω να τυπώσει τα αποτελέσματα. Οπότε βλέπουμε ότι τυπώνει.